1290, 1301 κυβικά γεμίζει το στόμα σου να το λες. Και πώς να μην γεμίζει όταν έχεις ένα V2 κινητήρα 75 μοιρών με απόδοση 180 ύπων. 180 ύπων! Τι να κάνεις 180 άλογα σε μια τέτοια μοτοσυκλέτα. Τι να κάνεις, τα πάντα. Αυτή η μοτοσυκλέτα λοιπόν είναι βασισμένη στην πλατφόρμα του Duke. Ανήκει δηλαδή στην οικογένεια του Super Duke 1290 και είναι η έκδοση GT για να πηγαίνεις να κάνεις και ταξίδια. Τώρα θα μου πείτε, τέτοια μοτοσυκλέτα θα πάρεις για να πηγαίνεις να κάνεις ταξίδια. Υπάρχει ένα κοινό που δεν θέλει adventure μοτοσυκλέτες ή δεν θέλει ντυμένες τελείως, full fairing δηλαδή, μοτοσυκλέτες τουρισμού. Είναι το κοινό το οποίο θέλει να διασκεδάζει, να έχει δύναμη, να έχει αναρτήσεις, κορυφές, φρένα, πλαίσια, τα πάντα ό,τι θα είχε στα νιάτα του, αλλά να καλύπτει αποστάσεις τουριστικά πάρα πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα. Όχι γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί αυτή η μοτοσυκλέτα με το που κουμπώσεις έκτη έτσι χαλαρά, λες βάζω Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, έκτη, έχει 180. Και εκεί παθαίνεις το πρώτο σοκ. Γιατί δεν είναι μια απλή μοτοσυκλέτα που θα πάει στον προορισμό της, είναι μια πολύ γρήγορη μοτοσυκλέτα. Έβγαλε 154 άλογα στον τροχό, ανακοινώνει δηλαδή 180, έβγαλε 154. Τέτοια νούμερα βγάζανε Superbike κάποτε, βγάζανε 140 και 145 και ήταν πολύ γρήγορες. Και αυτή είναι τουριστική και βγάζει 154 ρόδα, όχι στα χαρτιά έτσι. Όσον αφορά το στήσιμο της, είναι ότι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή, βρίσκεται στο ταβάνι δηλαδή των κορυφαίων μοτοσυκλετών. Έχουμε ένα πλαίσιο κατασκευασμένο από σωλήνες οβάλ διατομής, ατσάλινο, και ένα ατσάλινο υποπλαίσιο έτοιμο να στηρίξει δύο επιβαίνοντες που θα πάνε τουρισμό με τέτοιες ταχύτητες. Έχουμε μια θέση οδήγησης εύκολη, δηλαδή ανεβαίνεις εύκολα πάνω στο μοτοσυκλέτα, πιάνεις εύκολα το τιμόνι μεταβλητής διατομής που διαθέτει, το οποίο μάλιστα ρυθμίζει μπρος πίσω στην πλάκα, αν θέλεις, δηλαδή αν είσαι αναβάτης ο οποίος έχει πιο μακριά χέρια και θέλεις να πηγαίνει πιο μπροστά ή είσαι πιο ψηλός, το ρυθμίζεις πιο μπροστά. Μπορείς να ρυθμίσεις το ποδόφρενο και το ολευγέ ταχυτήτων σε τρεις διαφορετικές θέσεις σε περίπτωση που έχεις βατραχοπέδιλο για πόδι, δηλαδή μεγάλη μπότα ή μικρή μπότα, για να μπορείς να βρίσκεις τη θέση σου πιο άνετα. Η Κατέμ δηλαδή, ακόμη και εδώ που προσφέρει μια μοτοσυκλέτα η οποία είναι ουσιαστικά τουριστική, GT, Grand Turismo, σου δίνει τη δυνατότητα να τη ρυθμίσεις όπως θέλεις. Οι αναρτήσεις της είναι οι κορυφαίες που μπορείς να συναντήσεις στην αγορά. WP, Apex, ημιενεργητικές, ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενες δηλαδή, είναι, αυτορυθμίζονται όταν οδηγάς, οι συμπιέσεις τους δηλαδή, η συμπίεση, η επαναφορά και η προφόρηση των ελαττηρίων. Ωστόσο, μπορείς να επιλέξεις αν θέλεις ανάμεσα σε comfort από το μενού. Μπορείς να μπει στο μενού, να πλοηγηθείς εύκολα, να πατήσεις το κουμπάκι, να επιλέξεις αναρτήσεις και να επιλέξεις είτε comfort, να επιλέξεις είτε street είτε sport, ανάλογα τι οδήγηση θες να κάνεις εκείνη τη στιγμή. Ωστόσο, μπορείς να επιλέξεις αν θα είσαι με έναν αναβάτη, μόνο σου δηλαδή, με συνεπιβάτη, αν θα είσαι με αναβάτη και συνεπιβάτη και βαλίτσες. Τα επιλέγεις όλα ώστε να ρυθμίσεις τα ελαττήρια και η μοτοσυκλέτα να είναι στημένη ακριβώς τα κιλά που πρέπει. Από εκεί και πέρα, οι μη ενεργητικές αναρτήσεις αποφασίζουν και αυτορυθμίζονται ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο οδηγάς και ανάλογα με το τι θα βρουν στο οδόστρωμα. Κορυφαίο πακέτο. Κορυφαίο πακέτο και στα φρένα, Brembo. Δίσκοι 320 χιλιοστών για μπροστά, Brembo ακτινικά τοποθετημένες τετραπίστωνες δαγκάνες, 240 χιλιοστά δίσκους πίσω με Brembo δακάνα διπίστωνη, ένα σύστημα της Bosch 9ME λέγεται το σύστημα της Bosch, είναι cordoning ABS, αυτό σημαίνει πρακτικά ότι στρίβεις,
πατάς τα φρένα και η μοτοσυκλέτα αυξομειώνει την πίεση που χρειάζεται αναλόγως με την κλίση που έχει, με τη μονάδα EMU 6 αξόνων, η οποία διαβάζει το που βρίσκεσαι, τι κλίση έχει η μοτοσυκλέτα δηλαδή εκείνη τη στιγμή, ώστε να δώσει το κατάλληλο φρενάρισμα για να μην φύγεις έξω. Στην πράξη, πατάς το φρένο και μπαίνει μέσα στη στροφή. Στρίβει δηλαδή πολύ άνετα, με ασφάλεια, γιατί αυτός είναι ο βασικός λόγος ύπαρξης μιας τέτοιας μοτοσυκλέτας που βρίχει ηλεκτρονικών. Έχουμε τρία προγράμματα να ρυθμίσεις την ηλεκτρονική ανάφλεξη. Το χάρτη δηλαδή και την απόδοση. Έχεις Rain, το οποίο σου μειώνει την απόδοση σε όλη την καμπύλη. Έχεις Spore και Street, το οποίο σου δίνει όλη τη δύναμη, απελευθερώνει τα ηλεκτρονικά και η μοτοσυκλέτα μπορεί να βγάλει τα 154 άλογα στον πίσω τροχό. Έχουμε επίσης Traction Control, το οποίο μπορεί να απενεργοποιηθεί αν θέλουμε. Έχουμε EBS, το οποίο ρυθμίζει σε ένα στυλ Supermoto. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Ότι εδώ πέρα στο Super Duke GT διατηρεί τα χαρακτηριστικά της Ready to Race σχολής της KTM και έχουμε Supermoto ρύθμιση, η οποία τι κάνει? Διατηρεί μπροστά το ABS, το απενεργοποιεί πίσω ώστε να μπορείς να ντριφτάρεις αν θελήσεις να παίξεις στις στροφές και να έχεις έλεγχο του πίσω μέρους της μοτοσυκλέτας. Και τι δεν έχει? Μια νέα οθόνη TFT, η οποία είναι η ίδια που συναντάμε και στο 1290 Super Adventure S. Πολλές λειτουργίες, μέχρι και turn by turn navigation, το οποίο μπορεί να αποστηθήσει 10 διαδρομές, δηλαδή μπορεί να έχεις 10 διαδρομές αγαπημένες μέσα και να βάζεις, να επιλέγεις μία και να μπορείς να κάνεις turn by turn πλοήγηση. Πολύ σημαντικό. Έχουμε θερμενόμενα grip standard στη μοτοσυκλέτα και cruise control, το οποίο ρυθμίζει από εδώ. Νέοι τελείως οι διακόπτες, μαγνητικό κλειδί, πατάς δηλαδή το κουμπί για να ξεκλειδώσει, το κλειδάκι το έχεις μαζί σου πάντα στην τσέπη, αλλά δεν σου χρησιμεύει σε κάτι παρά μόνο αν θέλεις να βγάλεις κάποια σέλα, μιας και ακόμη και η τάπα του ρεζερβουάρ ανοίγει μαγνητικά. Πρέπει να έχεις κλειστό όμως το διακόπτη. Τελείως νέοι διακόπτες, τελείως νέος και ο αριστερός διακόπτης με πλοήγηση, με ξεχωριστά κουμπάκια για το cruise control, ώστε να αυξομειώνεις την ταχύτητα αν θελήσεις να κάνεις κάτι τέτοιο, δηλαδή επιλέγεις την ταχύτητα που θέλεις να πηγαίνεις και πατάς συν για να πλην για να μειώσεις. Ζελατίνα, η οποία ρυθμίζει σε 9 διαφορετικές θέσεις ώστε να καλύπτει άνετα στο ψηλότερο σημείο της έναν αναβάτη στα 1,80 που βρίσκομαι εγώ. Το ρεζερβουάρ, το νέο, το οποίο είναι 23 λίτρο, αυτό που φοράει δηλαδή σε σχέση με το Super Duke το 1290. Εδώ πέρα έχουμε 23 λίτρα ρεζερβουάρ, το οποίο έτσι όπως είναι σχεδιασμένο καλύπτει και πολύ μεγάλο μέρος του σώματος του αναβάτη. Το κάτω τμήμα δηλαδή βρίσκεται κουμπωμένο εδώ πέρα και σε καλύπτει από τις καιρικές συνθήκες και τον αέρα. Ένα φανάρι που είναι ίδιο και με το Super Adventure ξένο, δείχνει σε ένα bulldog που έχει κατεβασμένα τα μούτρα του και του τρέχουν τα σάλια, έτσι αυτά τα κορδόνια που τρέχουν. Είναι μια πολύ μουράτη μοτοσυκλέτα, η οποία δεν αρέσει σε όλους, γιατί είναι ένα πολύ περίεργο σχήμα, ειδικά στο μπροστινό τμήμα όπου μαζεύεται πολύ όγκος. Πίσω όμως διατηρεί τα χαρακτηριστικά του Super Duke, μια πολύ πιο λεπτή μοτοσυκλέτα, η οποία όμως έχει φροντίσει να διαθέτει σε αυτό το σημείο βάσεις έτοιμες που δέχονται τις σκληρές βαλίτσες της KTM. Δηλαδή θες να κάνεις τουριστική χρήση, κλακ, κουμπώνεις κατευθείαν τις βαλίτσες εδώ και δεν χρειάζεται να προσθέσεις κάτι έξτρα. Και μια χειρολαβή έτσι για τα μάτια να κρατηθεί κάποιος, γιατί θα απογειωθεί. Γιατί θα απογειωθεί? Γιατί αυτή η μοτοσυκλέτα είναι πάρα πολύ γρήγορη. Δεν είναι ένα παιχνίδι. Είναι μια γρήγορη μοτοσυκλέτα, μια σφιχτή μοτοσυκλέτα, μια άκαμπτη μοτοσυκλέτα, μια ακραία μοτοσυκλέτα. Δεν είναι μοτοσυκλέτα που θα την επιλέξεις για να πηγαίνεις στη δουλειά σου κάθε μέρα, γιατί είσαι ένας αναβάτης που κάτι διαφορετικό θέλεις και δεν σε καλύπτει ένα σκούτερ ή μια μικρή on-off ή μια μικρή naked. Είναι απόλυτη. Τραχιά λειτουργία, πολύ τραχιά λειτουργία, σκληρό κυβότιο, δεν έχει shifter συγκεκριμένη, αλλά δέχεται quick shifter, είναι στον εξοπλισμό της. Μια μοτοσυκλέτα η οποία δυσκολεύει μέσα στην κίνηση στην πόλη, κάτι στο οποίο βοηθάει το μεγάλο κόψιμο τιμονιού. Θυμίζει δηλαδή κόψιμο τιμονιού μιας adventure μοτοσυκλέτας και είναι συγκρίσιμη σε αυτό. Επειδή είναι χαμηλή, μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και μέσα στην πόλη. Δεν είναι όμως κάτι που θα ήθελε κάποιος να κάνει στη βασική της χρήση. Η βασική της χρήση λοιπόν είναι να βρει ανοιχτούς δρόμους, να βρει δρόμους με καλή άσφαλτο, δρόμους με παρατεταμένες και να οδηγηθεί σβέλτα. Μπορεί να κάνει track day, μπορεί να κάνει ταξίδι σε πολύ γρήγορο ρυθμό, ξεκούραστα, είναι πολύ σταθερή, είναι
ακλόνητη από τις καιρικές συνθήκες, δηλαδή ο αέρας δεν την αγγίζει και έχεις όλο τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό ο οποίος θα σου χρειαστεί αν θελήσεις να στρίψεις με αξιώσεις. Έχεις ένα motor sleep regulator το οποίο θα βελτιώσει τα κατεβάσματα των σχέσεων, δηλαδή στο κλείσιμο του γκαζιού. Έχεις anti-slip συμπλέκτη για να μην μπλοκάρει ο πίσω τροχός. Δηλαδή και τι δεν έχεις. Μιλάμε ότι αυτή η μοτοσυκλέτα έχει τα πάντα. Το βασικότερο που έχει είναι ότι έχει όλο το ready to race χαρακτήρα της KTM σε μια τιμή που καλύπτει και δικαιολογεί απόλυτα όλο αυτόν τον εξοπλισμό που έχει. Κοστίζει 24.000 ευρώ, 24.200 για την ακρίβεια. Αυτή τη στιγμή δεν είναι συγκρίσιμη με καμία άλλη. Δεν υπάρχει άλλη μοτοσυκλέτα που να μπορεί να κάνει αυτά που κάνει αυτή η μοτοσυκλέτα σε τουριστική χρήση και να μπορεί να σου προσφέρει και αδρεναλίνη τόνος. Όση αδρεναλίνη θέλεις. Αρκεί όμως να είσαι ένας αναβάτης που ξέρεις ακριβώς τι επιλέγεις, γιατί δεν είναι μια μοτοσυκλέτα για τον καθένα.